Αρχικά θέλω να... Καταρχάς για τηλεόραση κάτι... Για τώρα ή σου λείπει λίγο η τηλεόραση? Μου λείπει η καλή τηλεόραση, ναι. Η Telefunken. Η Telefunken, η παλιά εκείνη με το μεγάλο το έτσι. Τι είναι καλή? Μου λείπει μια ωραία συνθήκη στην τηλεόραση που έχει χαρά, που περνάμε ωραία. Μου λείπει το booth. Σου λείπει, ε? Πάρα πολύ. Θεωρώ ότι ήταν μια πολύ ωραία στιγμή της τηλεόρασης και πολλές εκπομπές έχουν κοπεί. Αυτή την εκπομπή, νομίζω, για πολλά χρόνια ακόμα θα με ρωτάνε γιατί κόπηκε αυτή η εκπομπή. Το ξέρεις ότι με την Κρυσταλία ήμασταν στο Ελλάδα, έχεις ταλέντα. Το ξέρω, φυσικά. Τι καλό παιδί είναι αυτό. Πλάσμα. Τι γλυκό κορίτσι πολύ. Είναι αυτό. Και ταλαντούχο. Και ταλαντούχο και ωραία φωνή και καλό ψυχή. Και, δηλαδή, ειλικρινά σου μιλάω, έτσι πέρασα μαζί της και περνώ, δηλαδή, γιατί δεν... τώρα ξεκινάει. Συγκινούμε. Αλήθεια. Ναι. Αν και... Δεν βρεθήκαμε ποτέ εκτός. Δηλαδή πήγαμε μόνο μια φορά για φαγητό. Δύο φορές πήγαμε για φαγητό έτσι όλη η παρέα. Είναι νέα μανούλα τώρα, δεν είναι. Είναι νέα μανούλα. Τρελαίνεται για το παιδάκι της. Πώς να μην τρελαίνεται. Θα το ξανά κάνεις αυτό το. Αύριο το πρωί. Μ' άρεσε πάρα πολύ η συγκεκριμένη εκπομπή. Ήτανε... Τι σου άρεσε να μιλάς για προβλήματα? Όχι, δεν μου άρεσε να μιλάω για προβλήματα, γιατί τα προβλήματα δεν έχουν λύσει, τα θέματα έχουν λύσει. Τι και δηλαδή? Εκεί δίναμε αφορμή σε πάρα πολλούς ανθρώπους να ταυτιστούν με. Καταρχάς, στήθηκαμε πάρα πολλά κοινωνικά ζητήματα πολύ σοβαρά. Ωραία, θες να πάρουμε ένα τυχαίο τηλέφωνο αυτή τη στιγμή να Άντε δούμε. Πάλι. Τι? Έχουμε πάρει πολλά τηλέφωνα μαζί, πάλι θα πάρουμε. Τι μαμά σου είχαμε πάρει, ποια τυχαία τηλέφωνα έχουμε πάρει, δεν είδαμε. Λοιπόν, αν πάραμε τώρα ένα τηλέφωνο, όποιο νούμερο, θα λες ένα ή ένα εγώ. Τι, θα πάρουμε έναν άγνωστο να το ρωτήσουμε αν έχει κάποιο πρόβλημα να το λύσουμε. Τώρα μιλάς σήμερα για φάρσα στα τηλέφωνα. Σε παρακαλώ, don't go there. Τρέμεσαι, για φάρσες. Όχι, καθόλου. Με το πουτσινά δεν κάναμε χρόνια.